ανοχήρωτη η Ευρώπη εντός των τυχών της. Όπως και οι Αμερικάνοι πηγαίναν στο διάστημα με διαστημικούς σταθμούς, θυμίστε πόλεμος άστρων, αλλά το Πεντάγωνο τους μπορούσες με ένα ελικόπτερο να το ρίξεις. Να το βομβαρδίσεις. Ναι, γιατί δεν είχαν προσέξει την ασφάλεια εντός των τυχών. Και το οποίο συμβαίνει σε όλα τα κράτη. Τώρα με το προσφυγικό. Φαντάζεσαι στην Ελλάδα τώρα. Επειδή άμεσα συνδέονται αυτά και με το προσφυγικό, υπάρχει κίνδυνο δηλαδή να δημιουργηθεί κανένα κλίμα και να μην μπορούμε να, μην μπορεί να φύγει κανείς από εδώ. Μετανάστες ή πρόσφυγες. Γιατί εδώ τους αφήσαν για 3 χρόνια θα είναι εδώ όλοι, τουλάχιστον όλοι. Οι εγκλωβισμένοι που είναι εδώ θα είναι για 3 χρόνια εδώ και. Γιατί είναι διαδικασίες χρονοβόρες. Ναι, αλλά δημιουργούνται εκρηκτικές καταστάσεις. Βλέπε οι δομένοι, παραδείγματος χάρη. Αυτοί θα εκτονωθεί, πιστεύω. Άμα δούνε και αποδούνε ότι δεν ανοίγει, να κάθονται εκεί. Ναι. Αυτό έχουν μια ελπίδα μήπως ανοίξει ακόμη. Αυτό. Ακόμα, ναι, την έχουν. Αλλά... Όταν αυτό καταρρεύσει. Εσείς τώρα, αλήθεια, είστε με το Μουζάλα ή με τον κύριο Καμένο σε αυτή την ιστορία? Ο Μουζάλας δεν κάνει κακά τη δουλειά του, απλά αργήσανε. Του Μουζάλα έκανα ραντεβού εγώ, ναι, 2 ώρες και τα είπαμε, εδώ και 1-2 μήνες. Ναι. Και του είχα πει αργήσατε τα hot spot, είχαμε καταδίκη για την Αμυγδαλέζα, μας κατηγορούν οι λαοί βόρειοι ότι δεν παίρνουμε τα μέτρα διαφύλαξης των παρακτίων μας συνόρων, δηλαδή αργήσαμε να πούμε ναι στο ΝΑΤΟ, αργήσαμε να πούμε ναι στα κοινά πληρώματα στις περιπολίες, διαθαλάσσεις. Ναι. Αργήσαμε, αυτό μας κατηγορούν. Εντάξει, αν δεν κάνει όμως κακά τη δουλειά του κ. Μουζάλα, σημαίνει δεν την κάνει και ο κ. Τσίπρας. Γιατί την πέφτεται συνέχεια του Τσίπρα τότε? Δεν είπα ότι κάνει καλά τη δουλειά του Μουζάλα, είπα ότι άργησε. Απλά είναι, εντάξει, είναι ο μόνος υπουργός που είναι σοβαρός. Και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Είναι, το χρησιμοποιούν. Είναι από τους τεχνοκράτες που του δώσανε ένα υπουργείο. Ενώ ο κ. Τσίπρας δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Λέτε. Ο Τσίπρας δεν κάνει καθόλου δουλειά. Όπως πήγε στη Σύνοδο Κορυφής με εντολή από τη Σύνοδο Αρχηγών να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτή ήταν η εντολή που του δώσαμε και μάλιστα ήθελε ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος, να γράψει και κυρώσεις. Ναι. Να επιβάλλει. Όσους, ναι. Όχι μόνο δεν υπήρξαν κυρώσεις. Καλά, του δώσατε εντολή, δεν σημαίνει ότι μπορούσε να ανοίξει τα σύνορα ή έχει κανένα μαγικό. Ναι, αλλά αυτή ήταν η εντολή. Λέει, εντολή. Πάω γι' αυτό. Ναι. Για να ανοίξουν τα σύνορα. Και να, και να αποσυμφορηθούν οι εγκλωβισμένοι, να λιγοστέψουν, να πάνε προς Τουρκία. Ναι. Τους εγκλωβισμένους δεν, δεν θα μειωθούν καθόλου οι εγκλωβισμένοι, δεν ελήφθη πρόνοια. Τα δε σύνορα δεν άνοιξαν, άρα τι γύρισε και είπε. Δεν το, η αποστολή αυτή ήταν, καταλάβατε. Ναι. Αυτό όμως δείχνει, κύριε Αυτό Πρόεδρε. Αυτό μας είπε η Σύνοδο Αρχικό, πάω να το παλέψω. Για να ανοίξουν. Ναι, πάλεψε και ιτήθηκε. Ναι, είναι και αυτή μια πάλη. Αυτό δείχνει όμως ότι όσες εντολές και να του δώσετε εσείς. Οι χαμένοι στην πάλη παλεύουν, αλλά χάνουν. Ναι, αυτό όμως δείχνει ότι όσες εντολές και να του δώσετε εσείς, όσο και να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, επειδή τα πράγματα μας ξεπερνάνε, δεν σημαίνει ότι λύσαμε τα θέματά μας επειδή δεν κάνατε μια οικουμενική, αλλά επειδή σύνοδος, είπατε όλοι μαζί. Η Σύνοδο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε το νόημα. Της εντολής ζητούσε συνένεση για να κάνει αυτά. Ναι. Δεν τα έκανε αυτά και γύρισε και θριαμβολογούσε ότι έγινε μια συμφωνία. Ναι. Για την οποία η Μέρκελ έσπευσε και είπε στις λεπτομέρειές της θα έχει δυσκολία. Ναι, δεν θέλω να τον υποστηρίξω, αλλά δεν ήταν στο χέρι του να τα κάνει, να μην τα κάνει αυτά. Είναι ένα πλέγμα συμφερόντων από όλη την Ευρώπη, ισορροπιών, συσχετισμού δυνάμεων. Μία λύση στην αποτυχία ο καθένας να βρίσκει δικαιολογίες. Εγώ θα παρητούμενη αν είχα πάρει εντολή από σύνοδο αρχηγών να ανοίξω σύνορα. Θα έλεγα έξω ότι αν δεν ανοίξουν τα σύνορα, εγώ θα γυρίσω να υποβάλω την παραίτησή μου, διότι εντολή. Ήταν εντολή αυτό τη σύνοδου αρχηγών. Ναι. Τώρα με κάνετε να σας τσιγκλίσω τώρα που λέτε ότι θα υποβάλω την παραίτησή σας. Εδώ υποσχεθήκατε ότι θα δώσετε τις έδρες στους άλλους εκεί, τους δικούς σας, και δεν τη δώσατε. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα του κόμματος. Εσωτερικό. Ναι. Ενώ εδώ μιλάμε για τη χώρα, άλλο προς την κοινωνία. Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι το γύρισε και ο Λεβέντης. Το γύρισε και ο Λεβέντης, το έστριψε. Αφού ξέρετε ότι δεν το τήρησα, πρώτον γιατί είναι αντισυνταγματικό,
Δεν μπορώ να υποχρεώσω τον βουλευτή να παραιτηθεί. Γιατί το είχατε υποσχεθεί τότε? Το είχα υποσχεθεί, γιατί πίστευα ότι όλοι οι βουλευτές πρέπει να είναι ίσοι υποψήφοι. Ήταν λίστα. Και δυσκολευόμουν, ας πούμε, να πω πρώτος ο Οικονομέας, δεύτερος ο Χαμπουράκης, τρίτος ο Νικολόπουλος, τέταρτος. Είναι άχαρης ο ρόλος να ταξινομήσω εγώ. Αυτό πρέπει να το κάνει ο λαός. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Μα μου ανέθεσαν να το κάνω εγώ. Οι άλλοι αρχηγοί ως σφαγής είπανε στο Κουγκουέ. Κανέλη θα είναι. Ναι. Και οι άλλοι μπάζα. Εγώ τώρα το αναθεωρήσατε αυτό τελείως? Όχι, έθεσα θέμα ότι επειδή υπάρχει μια δυναμική στο κόμμα και επειδή δεν είναι σχολείο η Βουλή να πηγαίνεις 6 μήνες να βλέπεις τις αίθουσές της και να απέρχεσαι, ναι, για να έρθουν οι άλλοι να μαθητεύσουν, να παραταθεί η θητεία. Πόσο δηλαδή? Θα το δούμε αυτό, θα το εκτιμήσουμε. Καταρχάς θα δούμε και η Βουλή πόσο θα κρατήσει. Εγώ έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι αυτή η Βουλή δεν θα τελειώσει το 16. Μάλλον θα έχει τελειώσει μέχρι το 16. Άρα περί τη συζήτηση. Τι βλέπετε εσείς, ότι δεν θα αντέξει η κυβέρνηση? Ναι, γιατί ο Τσίπρας απειλεί τους βουλευτές του ότι αν δεν ψηφίσετε το ασφαλιστικό θα κάνουμε εκλογές. Το ξαναείπατε αυτό. Αυτό ισχύει. Ισχύει, λέτε. Εκ της πληροφορίας. Υπάρχει επικρέματη απειλή επί όλων των βουλευτών ότι θα πάμε σε εκλογές. Είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα χαθεί τον πόνους. Άρα από εσάς οι μισοί δεν θα ξαναβγούν. Από 149 θα μείνουν 74 στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα είναι δεύτερο κόμμα. Οι μισοί δεν θα βγουν. Και με αυτή την απειλή τους πάει να ψηφίσουν. Ναι. Δεν έχει ξεκαθαριστεί όμως πού έχουν καταλήξει με τη συμφωνία. Ό,τι συμφωνία και να γίνει, το πρωί θα καταλήξουν, το βράδυ θα το ψηφίσουν. Έτσι, για να μην προλάβεις να σκεφτείς. Γιατί άμα, ναι, σκεφτείς τι πάει να κάνεις, δεν θα ψηφίσεις. Αυτό θα κατατεθεί την πρωία, την εσπέρα θα κυρωθεί. Η πολλή σκέψη βλάπτει δηλαδή. Α, μπράβο. Εσείς θα το ψηφίσετε αυτό για το καλό της χώρας, ας πούμε, ή περιμένετε να δείτε, ή έχετε αποφασίσει ότι δεν συμμετέχετε, δεν θα το ψηφίσετε? Θα το δούμε, να το δούμε. Ό,τι έχω δει μέχρι τώρα είναι προς απόρριψη. Δηλαδή αν βγουν 5-6... Αν βγουν 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πούνε δεν ψηφίζω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι, ναι, θα μπορεί να λάβει γεννηματά με το Ιθοδωράκι. Έχουν αυτοί. Όχι, θέλω να πω, εσείς θα μπορούσατε να αναπληρώσετε. Υπάρχουν προθυμότεροι μου. Ναι. Τώρα που είπατε για γεννηματά. Πώς? Προχθές το Χατζη Νικολάου που ήταν, ναι, ήμουνα και εγώ κύριε γεννηματά. Το είδα. Το είδατε. Τι ρωτήσαμε λοιπόν, έστειλε ένα γράμμα στους αρχηγούς των, ναι, κομμάτων, ας πούμε, ναι, στο Λεβέντη έστειλε, λέει όχι. Στο Λεβέντη έστειλε, λέει, λόγος, να υπάρχει και μια σοβαρότητα. Τον ξέρετε το λόγο? Σας λέω ότι, ναι, αφού το έχετε δει, χρειάζεται να το πω. Να σας πω το λόγο. Εκείνη είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Πριν από κανένα μήνα συναντήθηκα με το ζεύγος γεννηματά, ναι, σε μια δεξίωση. Να, τυχαία. Και τυχαία τελείως. Ναι, ναι. Καθίσαν απέναντί μου. Και πριν τελειώσει η συζήτηση, με πλησιάζει ο άντρας της που είναι οδοντίατρος, και μου λέει, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι σφραγίδες και τα κόμματα, να διατηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις ο καθένας στη δική του και απλά εκλογικά να ενωθούμε. Του λέω, συμφωνίες με βάση χρηματοδοτήσεις και σφραγίδες δεν κάνω. Έτσι το απάντησα. Είχαν αυτή την απάντηση και γι' αυτό δεν μου στείλαν τίποτα. Ναι. Και δεύτερον, θα σας εξηγήσω τώρα εσάς, θα σας πω γιατί όχι. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι δεν διακρίνει σοβαρότητα σε εσάς. Εντάξει, το έθεσε έτσι, το πόσο, ναι, σοβαρή είναι η ίδια θα το κρίνει ο λαός. Άλλο λέω, εμείς μπήκαμε με μια εντολή της νεολαίας να ανταλλάξουμε όλα. Ναι. Άρα ο κόσμος ήταν κουρασμένος από το Πασόκ των 40 ετών, τη Νέα Δημοκρατία. Αν εγώ τώρα πάω και ενωθώ με αυτούς, που είναι τα ερείπια του παλιού Πασόκ, είναι αυτοί τώρα. Γιατί ο κόσμος έχει φύγει, έχει πάει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μείνει οικείωνες της Ακροπόλεως στο Πασόκ. Ναι. Τι θα πει ο κόσμος που με ψήφισε? Πήρε Λεβέντη, εγώ σου δώσα μία ψήφο για κάτι Πρόεδρε. Άλλο και εσύ πας πίσω. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω. Έχω πρόβλημα εγώ. Δεν μπορώ να ενωθώ με κανέναν από αυτούς. Εντάξει, δίκιο έχετε, αλλά δεν είσαστε κι εσείς νεολαίος. Όπως δεν είμαι κι εγώ, βέβαια, δεν όχι μόνο. Κάποτε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είχε πει, η ηλικία δεν είναι η ηλικία της ταυτότητας. Είναι η ηλικία της ψυχής σου και του μυαλού σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και εσείς σίγουρα είσαστε νέος. Πάντως, να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ως πότε θα ασκείτε, θα εξαρτάτε τις βασικές πολιτικές σας επιλογές
από συζητήσεις που κάνετε στους διαδρόμους ή στις δεξιώσεις. Μα κίνηση. Μα δηλαδή μου ήρθε ο Φλαμπουράνης, του είπα μου είπε κάτι, ήρθε ο άντρας γεννηματά και μου είπε κάτι και από αυτό... Συγγνώμη, ναι. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση. Αν είναι την ώρα που τελειώσουμε, με πιάσεις στο διάδρομο και μου προτείνεις κάτι παράνομο και ανήθικο. Ναι. Αυτό βαρύνει, εδώ προσέχουμε τι λέμε. Εντάξει, γι' αυτό δεν ήταν παράνομο και ανήθικο που σας πρότεινε. Μα συγγνώμη, το να διατηρεί. Αν ο λαός που τα ακούει είναι όμορφο, διατήρηση. Όχι, αλλά άλλο παράδειγμα. Διατήρηση σφραγίδα. Διατήρηση χρήματο. Εννοούσε να μην διαλυθεί το κόμμα, όχι, όχι, δύο λεπτά. Δεν μπορεί. Δύο λεπτά. Αυτό περιμένουμε από το δημόσιο βίο. Όχι, αλλά επικαλείστε. Τι χρηματοδοτήσει και τι σφραγίδε, γι' αυτό ήρθαμε. Πρόεδρε μου, δίκιο έχετε. Αλλά επικαλείστε όμω συζητήσει τέτοιου που δεν μπορεί άλλο να σου πει. Α το διαψεύσει. Θα το διαψεύσει. Δεν μπορεί τώρα να μην το διαψεύσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι έντιμο ο άντρα τη, δεν θα το διαψεύσει. Ναι, ωραία, αυτό είναι μία διάσταση. Και το έχω πει ήδη 2-3 μέρες και δεν το έχει διαψεύσει. Κύριε Λεβέντη, η άλλη διάσταση όμως είναι ότι δεν σας πω ότι είναι κάτι παράνομο ή ανήθικο. Είναι γνωστός ο προβληματισμός που υπάρχει να διατηρήσουμε τα κόμματά μας όπως περίπου τα κόμματα, να ενωθούμε όλοι μαζί. Ναι, γιατί έχουν φόβο ότι δεν θα ξαναμπούν. Έχουν φόβο. Έχουν φόβο ότι δεν ξαναμπούν στη Βουλή. Πολιτικά μπορεί να έχουν φόβο. Είναι προς κατάρρευση. Αλλά όχι να λέμε για παράνομο και ανήθικο. Δεν ξέρουν αυτοί πώς μπήκα στη Βουλή. Μπήκα με κάποια εντολή να φέρω κάτι καινούριο. Πώς θα πάω να ενωθώ με αυτούς που 40 χρόνια έλεγα για αυτούς κάποια πράγματα. Μα αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα από την πλευρά σας. Συμφωνώ, αλλά γιατί το χαρακτηρίζεται αυτό που σας είπε παράνομο και ανήθικο. Αυτό σας ρωτάω. Έτσι όπως το αισθάνομαι. Το ότι δεν μπορείτε να ενωθείτε γιατί αισθάνεστε ότι δυσκολεύεστε. Ναι, το ανήθικο είναι. Ότι λένε ότι δεν έχω σοβαρότητα εγώ, αυτό... ενώ κάνανε πρόταση τέτοια. Αυτό είναι ανήθικο. Ναι. Απ' τη μια να σου λένε να ενωθούμε και απ' την άλλη αφού τους είπα όχι, να βγαίνουν και να λένε θέμα σοβαρότητος. Κατάλαβα. Λέω, αυτό είναι το ανήθικο. Κατάλαβα. Πρόεδρε μου, να σας πω, η συζήτηση που αναβλήθηκε, που ήταν να γίνει χθες το βράδυ. Ναι. Και έγινε εξαιτία τη Ρωσία και πήγε για την Τρίτη. Τρίτη 29. Εκεί εσείς τι θα κάνετε, τι θα πείτε. Εδώ μιλάμε για Παπαγγελόπουλους, μιλάμε για διαπλοκές. Εγώ θα στη συζήτηση αυτή θα εξιστορήσω τι έγινε στη Σύνοδο Αρχηγών. Γιατί τρεις φορές ο Μητσοτάκης πήγε να φύγει. Ναι. Και γύρισε στη γεννηματά και λέει: αν δεν υπογράψεις εσύ, δεν υπογράφω ούτε εγώ το ανακοινωθέν. Τρεις φορές ο Μητσοτάκης φόραγε το σακάκι και το έβγαζε και το έβγαζε στην καρέκλα. Ναι. Όταν ήταν ήρεμη συζήτηση. Όταν έβλεπε δυσκολίες, ξαναφόραγε το σακάκι και έλεγε να φύγει. Και τον τραβάγα να γυρίσει. Για ποιο, με αφορμή τι. Ο Μητσοτάκης έθετε όρο να υπογράψει και γεννηματά. Το γιατί η γεννηματά. Την εντολή που είπατε. Όχι την εντολή, το κοινό ανακοινωθέν. Ναι, ναι. Το κοινό ανακοινωθέν. Γιατί η γεννηματά. Στην αρχή απέρριψε τη δική μου πρόταση για να συζητήσουμε και το οικονομικό. Μάλιστα, και το ασφαλή. Το απέρριψε. Στη συνέχεια όμως μετά από 4 ώρες προσχώρησε στην άποψή μου ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση ευρύτερου πέλματος. Προσχώρησε. Και γυρίζει μάλιστα ο Τσίπρας και της λέει τουλάχιστον ο Λεβέντης ήταν τίμιος, είπε εξ αρχής τις απόψεις του. Εσύ τι κάνεις. Ναι. Και πήγε να φύγει και ο Τσίπρας εκείνη τη στιγμή. Σηκώθηκε και ο Τσίπρας και γύρναγε γύρω-γύρω το τραπέζι 2 κύκλους. Τρελάθηκε και ο Τσίπρας. Γιατί της γυρίζει την γεννηματά και λέει, το είπε αυτό δυνατά. Τουλάχιστον ο Λεβέντης το είπε εξ αρχής. Εσύ τι κάνεις, λέει. Σαν να της έλεγε μίγα σε τσίμπησε. Δεν το είπε. Σαν να της έλεγε. Τι έπαθες την 5η ώρα, αισθάνθηκες ότι πρέπει να συνταυτιστείς με τον κύριο Λεβέντη. Πόσες φορές σηκώθηκε να φύγει. Ο Μητσοτάκης. Τρεις. Τρεις φορές έβαλε σακάκι και λέει σακάκι, ξανά βγάζε σακάκι, στην καρέκλα το βάζε το σακάκι. Και ποιος τον κράτησε. Ο πρόεδρος. Λέγε κάτσε παιδί μου να βγάλουμε ένα ανακοινωθέν.